την ορμοστασιά μας την όμορφη. Λοιπόν, Τινάκη, αλήθεια είναι ότι από τότε που διεκόπη συνεργασία των Ράδιο Αρβίλα με τον Αντένα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουν κινηθεί ήδη και κάποιες νομικές διαδικασίες, γιατί ο Αντώνης Κανάκης θεωρεί ότι επλήγει το προφίλ του. Α, τα βρήκανε. Τα βρήκανε γιατί υπήρχε, από τη μία πλευρά υπήρχε καταγγελία σύμβασης αφού έσπασε το συμβόλαιο και από την άλλη υπήρχαν τα χρωστούμενα, τα οποία δεν είναι και λίγα τα χρωστούμενα που του οφείλει ο Αντένα, οπότε υπήρξε συμβιβασμός και δεν ακολουθήθηκε η νομική οδός. Υπήρξε συμβιβασμός, κοίτα, τα συμψήφισαν. Οι νομικές μου γνώσεις μου λένε ότι για να υπήρξε συμβιβασμός σημαίνει ότι και ο Αντένα ήξερε ότι είναι κάπου εκτεθειμένος, οπότε προκειμένου... Πέραν αυτού και ηθικά εκτεθειμένος με κάποια email ενδεχομένως και από το να του επιδικαστεί μια πολύ μεγάλη αμοιβή αποζημίωσης, προτίμησε να τα βρει συμβιβαστικά και καλά έκαναν. Όταν μπορείς μια διαμάχη να την λύσεις πριν καταλήξεις στις δικαστικές αίθουσες, νομίζω ότι αυτό συμφέρει πάντα και τους δύο. Νομίζω και ραντεβού με τον Θοδωρή Κυριακού, υπήρξε άκρος συμβιβαστική διάθεση. Πλήρωσε ο Αντένα τον Κανάκη. Δεν θα πληρώσει, ούτε θα πληρώσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γιατί υπήρξε από τη μία θα έπρεπε να πληρώσει γιατί έσπασε το συμβόλαιο και από την άλλη υπήρξαν χρωστούμενα ενός χρόνου σχεδιών, παιδιά, μάλιστα, στον Αντώνη Κανάκη. Αλλά λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Το λογαριασμό λέγεται αυτό, έτσι. Έτσι. Συγγνώμη, τα χρωστούμενα ενός χρόνου θα δοθούν. Όχι, αφού δεν θα δοθούν ούτε η ρήτρα, τελείωσε. Συμψηφίστηκαν αυτά. Πάμε όμως στο σήμερα, γιατί το σήμερα είναι ακόμα πιο πλούσιο από τι προηγούμενε. Είναι γεγονός, Τινάκη, ότι είχαμε ακούσει όλους αυτούς τους μήνες ότι πάρα πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί διεκδίκησαν την παρέα της Θεσσαλονίκης με τον αρχηγό της φυσικά, Αντώνη Κανάκη, ότι έγιναν πολλές προσεγγίσεις, ραντεβού, συναντήσεις. Πώς καταλήξαμε στην πρόταση του Sky? Όλα τα κανάλια εξαιρουμένου του Αντένα που τον έχασε ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν ραντεβού με τον Αντώνη Κανάκη. Ήθελαν όλοι. Γιατί δεν είχε πάει Κάνες να πηγαίνουν στις Κάνες να τον δουν? Άμα τον διεκδικήσουν και οι ξένοι. Τον ήθελαν τόσο που θα έκαναν ταξίδι και στις Κάνες. Πήγαν όλα τα κανάλια ανεξαιρέτως στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky πήγε περισσότερο, θα έλεγα, από τους υπόλοιπους. Και με περισσότερα μηδενικά. Νομίζω ότι τα μηδενικά ήταν για όλους τα ίδια. Αρκετά, θα έλεγα, τα μηδενικά που κλείστηκαν. Επιπέδου άλλων εποχών. Έτσι. Όμως υπήρξε μια ιδιοποιώς διαφορά στη συνεργασία με το Sky. Γιατί λοιπόν επέλεξε τον Sky, γιατί όλοι τον ήθελαν και όχι το Open ή κάποιο ενδεχομένως άλλο κανάλι, γιατί είχαμε δει και τον Νίκο Μουτσινά να γίνεται να κάνει ένα ραβέρι. Έχει άγχος για τον προγραμματισμό του Sky? Θα βρούνε κάπου να τον χώσουν. Λοιπόν, αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο ήταν οι δύο εκπομπές. Δηλαδή, ο Κανάκης ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει και η εκπομπή του Βινίλιο, η οποία ξέρουμε ότι δεν είχε την επιτυχία που είχαν οι άλλες του εκπομπές. Ωστόσο, ήταν μια εκπομπή που ο ίδιος την πιστεύει και την θέλει πάρα πολύ. Άρα, όποιο κανάλι ήθελε και τις δύο εκπομπές, αυτό είναι το κανάλι που τελικά πέτυχε και τη συνεργασία. Το συμβόλαιο λοιπόν που κλείστηκε είναι τριετές. Μα τρία χρόνια ο Αντώνης Κανάκης στο Sky, δεν έχει υπάρξει ακόμα ανακοίνωση από τον σταθμό. Μόνο ένα τιζεράκι έπαιξε χθες. Το έχουμε αυτό, να το δούμε αν το θέλουμε. Το οποίο ουσιαστικά δεν είναι. Είναι το σήμα του Sky και η μουσική των Αρβίλα που παραπέμπει. Δεν λέει τίποτα άλλο. Εντάξει. Επιβεβαιώνει ωστόσο όλη αυτή τη φημολογία που υπάρχει για την συμφωνία. Επιβεβαιώνει, ναι. Κλείστηκε, τα συμβόλαια υπεγράφησαν πριν από τρεις μέρες. Σε χρόνο ρεκόρ όλα έκλεισαν. Πολύ γρήγορα. Μεγάλη επιτυχία του Sky. Θέλω να σα πω, αν θυμάστε τη συνέντευξη που είχαμε κάνει με το Σταμάτη Μαλέλη. Ήταν για πρώτη φορά που ο Σταμάτης Μαλέλης είπε ότι στον Sky εκείνος δύο φορές θέλησε, τον πλησίασε τον Αντώνη Κανάκη όσο ήταν στον Αντένα για να τον πάρει στον Sky. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον ήθελαν πάρα πολύ καιρό. Και ήταν και αυτό ουσιαστικά που έλειπε. Χρόνια τώρα ο Sky πασχίζει να κάνει μια σατυρική εκπομπή. Με επιτυχία και δεν τα έχει καταφέρει. Είναι το μόνο κομμάτι που δεν έχει καταφέρει. Το πέτυχε με τον Αντώνη Κανάκη και τον έκλεισε. Θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Θέλουν να το ξεκινήσουν πακέτο με το Survivor. Μάλιστα. Να πάει πακέτο δηλαδή αυτό το πράγμα. Και να φύγει μαζί. Δύο εκπομπές. Θα δούμε τώρα αν η Αρβίλα θα είναι δύο φορές την εβδομάδα και το Βινίλιο μία ή συνολικά δύο φορές την εβδομάδα. Και έρχεται. Φαντάζομαι πάντως ότι η ειδοποιώς διαφορά πέρα από τις δύο εκπομπές ήταν για το να μπορεί να κάνει τη σάτυρά του χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς συμπαθούμε αυτό. Δεν υπάρχει συζήτηση. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει και συζήτηση. Δεν ξεκινάνε κανένα. Τέλεια. Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς την